Στην πρώτη εκτίμηση τη κατάσταση, μετά την έντονη χαλαζόπτωση στι δημοτικέ κοινότητε Μάκρη και Σικωράχη, έχουν προχωρήσει τα κλιμάκια τη Περιφερειακή Ενότητα Εύρου. Στόχο τη περιφέρεια αλλά και του ΕΛΓΑ, που προχώρησε επίση σε καταγραφή, είναι η άμεση αποζημίωση των αγροτών και αυτών που επλήγησαν. Είχαμε ένα ιδιαίτερο και έντονο καιρικό φαινόμενο. Είχαμε έντονη βροχόπτωση, αλλά ισχυρή χαλαζόπτωση. Η χαλαζόπτωση έκανε τη ζημία. Μεγάλε καταστροφέ σε οικίε καταστροφές σε οχήματα και επαγγελματικές στέγες. Είναι τα δημοτικά διαμερίσματα Μάκρης και Σικοράχης. Εκεί λοιπόν, εκτός από αυτές τις ζημίες, προκλήθηκαν και μεγάλες ζημίες και στην αγροτική παραγωγή, κυρίως στους ελαιώνες. Η πρώτη εκτίμηση ήταν ότι η ζημία θα ξεπερνούσε το 50%. Αυτή την ώρα η εικόνα αναφέρει πως έχουμε Πολύ περισσότερε ζημίε. Δεν έχει εκτιμηθεί το μέγεθός τους. Άρα, αυτή τη στιγμή και κλιμάκια του ΑΛΓΑ αλλά και τη Περιφερειακή Ενότητα που όπου μπορούν συνδράμουν κάνουν μια πρώτη εκτίμηση της κατάστασης. Στόχος είναι να δοθούν σε όλες τις περιπτώσεις οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις. Η περιφέρεια είναι αρμόδια για τις αποζημιώσεις ...της επαγγελματικέ κατοικίε, ενώ το επόμενο βήμα είναι οι περιοχές που επλήγησαν να χαρακτηριστούν ως χαλαζόπικτες. Σε ό,τι αφορά τώρα το Δήμο, ο Δήμος έχει στην αρμοδιότητά του να εκτιμήσει τις αποζημιώσεις στις κατοικίες και η περιφέρεια στις επαγγελματικές στέγες. Ήδη χθε, μετά από συνεννόηση που είχαμε με την Δημοτική Αρχή, έστειλα ένα αίτημα προ την διεύθυνση αποκατάσταση επιπτώσεων φυσικών καταστροφών, προκειμένου να οριοθετήσουμε τις συγκεκριμένες περιοχές ως χαλαζόπληκτες. Με συνέπεια αυτό να επιφέρει μια νέα απόφαση που θα μας οδηγήσει στη διαδικασία των αποζημιώσεων. Αφού γίνει αυτή η εκτίμηση, οι κάτοικοι δηλαδή δηλώσουν τις καταστροφές τις οποίες υπέστησαν, επαναλαμβάνω σε ό,τι αφορά τις οικίες προς το Δήμο σε ό,τι αφορά τις επαγγελματικέ στέγες προς την Περιφέρεια. Στη συνέχεια θα γίνει μία άλλη διαδικασία η οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα μετά την νοηλεοθέτηση να καθοριστούν μέσω μίας επιτόπιας αυτοψίας επιτροπή του Υπουργείου ή αποζημιώσει. Την ίσα αντιμετώπιση του Εύρου και τη Ροδόπη με τη Χαλκιδική και άλλε περιοχέ που επλήγησαν, ζητά ο κύριος Πέτροβιτ. Συγχρόνως από τον ΕΛΓΑ γίνεται αντίστοιχη διαδικασία για να αποζημιωθούν η λεοπαραγωγή και η βαβακοπαραγωγή. Γιατί σε αυτέ τι δύο καλλιέργειε είχαμε τι μεγαλύτερε ζημίε. Θεωρώ ότι στην παρούσα φάση αυτό που προκρίνεται είναι να Ολοκληρωθεί με ταχύτητα η διαδικασία. Εμεί, όπω ξέρετε, από την πρώτη στιγμή ήμασταν στην Πάνκρη και από το βράδυ, δηλαδή τη Τετάρτη, που έγινε η καταστροφή. Και επίση, έχουμε και μία σύσκεψη στην περιφέρεια σχετικά με την εκτίμηση και αποτίμηση όλου αυτού του φαινομένου. Δεν είχαμε μόνο ζημίε στην περιοχή του Εύρου, δηλαδή εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Είχαμε ζημίε και στον Ιασμού και καθώ επίση και σε άλλε περιοχέ του Νομού Ροδόπης. Η κλιματική αλλαγή. Έχει κάνει ε, ιδιαίτερα εμφανή την παρουσία της. Πρέπει να είμαστε πλέον ιδιαίτερα προσεκτικοί και υποψιασμένοι, όχι μόνο εμείς ως υπηρεσίες, αλλά και οι ίδιοι οι πολίτες. Ε, δεν είχαμε ανθρώπινα θύματα. Παρ' όλα αυτά, εμείς ζητούμε να υπάρχει ίση αντιμετώπιση της περιοχής μας, ως πληγή σα με τις ε, πληγή περιοχές της Χαλκιδικής. Δηλαδή, να αντιμετωπιστεί το όλο θέμα οριζόντια από την κυβέρνηση.